Φίλες και φίλοι χαίρετε. Σήμερα είμαι πολύ χαρούμενη ε, και νιώθω τιμή γιατί θα μοιραστώ μαζί σας την ιστορία ενός εξαιρετικού άνδρα ο οποίος όπως το έχω πει <laughs> και όταν πρωτομιλήσαμε στο Instagram έχει σωστό Instagram και όταν μου στείλε email του είπα στείλ μου την ιστορία σου να την κάνουμε ένα βίντεο γιατί θέλουμε να ακούμε και εξαιρετικές ιστορίες επιτυχίας ανδρών οι οποίοι ψυχοεκπαιδεύονται, ψυχοθεραπεύονται και έχουν πνευματικότητα. Και όταν μου στείλε το mail μου λέει «Γεια, είμαι αυτός με το σωστό Instagram». <laughs> Σωστός Instagram τι εννοώ. Το παιδί αυτό είχε ένα λογαριασμό στο Instagram στο οποίο δεν έχει αχρίαστε σέλφι, σέλφι από εδώ, σέλφι από εκεί. Έχει ωραίες φωτογραφίες από τη φύση, έχει ωραίες καλλιτεχνικές φωτογραφίες. Αν είναι ο εαυτός του μέσα στη φωτογραφία δεν είναι με ένα ναρκισιστικό τρόπο και μου άρεσε πάρα πολύ το Instagram account του, γιατί ακριβώς δείχνει και το επίπεδο το πνευματικό με το οποίο προσεγγίζει τα πράγματα στην περίπτωση αυτή το Instagram. Είναι και 37 χρονών όμω. Να με ακούει τώρα κανένα αγόρι που είναι 23, 24, και να πει Α, δηλαδή, εγώ που βγάζω σερφί δεν έχω το σωστό Instagram. Ένα όριμο Instagram ενό ανθρώπου ο οποίο το χρησιμοποιεί σαν ένα μέσο κοινωνική δικτύωση που όπω έχει φτιαχτεί το Instagram, έχει φτιαχτεί για τη μετάδοση καλλιτεχνικών φωτογραφιών και ωραίων μήνυμάτων. Εντάξει. Λοιπόν, αγαπητή κυρία Θέκηλα, διαβάζω το mail τώρα. Σας χαιρετώ όπως και το αγαπητό σας κοινό και συγχαρητήρια για το τόσο βοηθητικό περιεχόμενο του καναλιού σας που παρέχετε δωρεάν και γράφει το δωρεάν με κεφαλαία και θαυμαστικό. Είμαι ένας άνδρας 37 ετών και αυτή είναι η μικρή μου ιστορία. Γεννήθηκα και μεγάλωσα και διαμένω ακόμη σε ένα μικρό χωριό στην επαρχία. Από νωρίς άρχισα να βιώνω περίεργες καταστάσεις, καθώς έμενα σε μια πολυκατοικία μαζί με τον πατέρα, τη μάνα μου και την ερωμένη του πατέρα μου. Κάθε βράδυ που σχόλαγε ο πατέρας μου από τη δουλειά, πέρναγε από το διαμέρισμα της ερωμένης του και εμείς τους ακούγαμε μαζί με τη μητέρα μου να κάνουν σεξ με τρία θαυμαστικά. Πω, πω, πόσο άρρωστο είναι αυτό. Ήμουν 8, δεν ήξερα το λόγο που έκλαιγε η μάνα μου. Καθημερινά τσακωμί, ξύλο και φασαρίες. Η μάνα μου δεν το χώριζε, έμενε εκεί και άρα και εγώ. Ε, sorry, αυτό όλο, όλο μαζί είναι πάρα πολύ άρρωστο. Και αυτός ο οποίος έχει το θράσος να έχει ερωμένη στην ίδια πολυκατοικία που μένει η γυναίκα του και το παιδί του, και η μάνα σου που είχε το θράσος να μην το χωρίσει ενώ είναι τόσο ξεδιάντροπα. Είχε το θράσο να μην το χωρίσει ενώ είναι τόσο ξεδιάντροπα, κατάλληλο σύντροφο. Και εσύ στη μέση να το βιώνει όλο αυτό. Το οποίο προφανώ γινόταν επίτηδε για να το ακούτε, σημαίνει ότι αυτό το έκανε επίτηδε για να ακούτε για να την πικάρει την άλλη που δεν έφευγε. Γονεί τέρατα δυο άρχισε μαζί, αυτό το βίντεο δυο μαζί και αν έχουν και παιδιά, αυτό το βίντεο, ψάξτε το, να θυμηθώ να το βάλω και στην περιγραφή αυτού του βίντεο, ταιριάζει γάντι εδώ πέρα. Λοιπόν, εσύ 8 χρονών, να μην ξέρεις το λόγο που κλαίει η μαμά σου, καθημερινά τσακωμί, ξύλο και φασαρίες. Η μάνα μου δεν το χωριζέμενε εκεί και άρα και εγώ. Έτσι είναι τα παιδιά εξαρτώνται από τους γονείς. Και οι επιλογές που κάνουν οι γονείς για τον εαυτό τους επηρεάζουν και τα παιδιά τους. Και όταν έχουν παιδιά πρέπει να σκεφτούν διπλά και τριπλά πρωτού πράξου. Λοιπόν, η γειτόνισσα με καλούσε στο διαμέρισμά της για να με προσέχει. Καθώς οι γονείς μου δούλευαν όλη μέρα και οι δύο. Με αποτέλεσμα να με αγγίζει καθημερινά στα γεννητικά μου όργανα που ούτε εγώ ακόμα δεν είχα ανακαλύψει τι είναι. 50 αυτοί τότε, 8 εγώ. Για να δείτε ότι υπάρχουν και γυναίκες οι οποίες κάνουν τέτοιες καταστάσεις, οι οποίες είναι σεξουαλικά αρπαχτικά, οι οποίες παρενοχλούν παιδιά. Άκου, άκου, άκου. 50 χρονό γυναίκα με το 8 χρονο παιδί. Παιδόφιλοι. Όταν τελείωσα το δημοτικό σχολείο πήγα για δουλειά με το ζόρι χωρίς να υπάρχει ανάγκη για χρήματα. Κάπως έτσι πέρασε η παιδική ηλικία μου. Στα 12 μου ήρθε στη ζωή μας ο αδερφός μου που είναι στο φάσμα του αυτισμού. Ένας άνθρωπος που αυτή τη στιγμή είναι ο δάσκαλος μου και ο άγγελος μου, αγάπη μου. Όμως δεν ήταν πάντα έτσι. Ένιωθαν ντροπή για το τι θα πει ο κόσμος και για το ότι διαφέρει από το κοινωνικά πρότυπα μιας επαρχίας. Το διαφορετικό πάντα χτυπάει στο μάτι. Αυτό το κομμάτι του αδερφού μου ο πατέρας μου δεν βοήθησε πουθενά. Παρά μόνο η μάνα μου έτρεχε και δεν έκανε παράπονα στον πατέρα μου, παρά παθητικά απέναντί του. Η παθητικότητα πάλι δεν είναι κατηγίε. Η τσακωμοί μετά τη γέννηση του αδερφού μου σταμάτησαν. Μεγαλώνοντα εγώ, άρχισα να περιμένω κάποιον να με σώσει. Σχέση, φίλου, κάποιον εξωτερικό μεσία να με σώσει. Και να μην χρειαστεί να πάρω καμιά απόφαση για τη ζωή μου. Λίμεραν αν σου ονομάζεται αυτό, ε? και το έχουμε εξηγήσει. Κάνοντα σχέσει με μια παθητική συμπεριφορά, χωρί να βάζω και να δίνω πολλά, παίρνοντα ψίχουλα λίμερανς, συνεξάρτηση, τα αποτελέσματα τέτοιων παιδικών ηλικιών κακοποιητικών. Κάπως έτσι, ο επισκέπτης με το όνομα κρίση πανικού έκανε την εμφάνισή του τσακίζοντα με κυριολεκτικά. Έπαθε... Έπαθες κρίση πανικού. Η κρίση πανικού είναι πολύ συχνή διαταραχή για να παθαίνουν οι άνθρωποι που είναι κακοποιημένοι. Συναισθηματικά κακοποιημένοι. Και η κρίση πανικού συνδέονται άμεσα και με τη συναισθηματική απορρίθμιση στη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Άρα κάπως έτσι, ο επισκέπτης με το όνομα κρίσης πανικού έκανε την εμφάνισή του τσακίζοντας με κυριολεκτικά. Φοβίες, απειλές, εσωτερικές αναπαραστάσεις και θυμός. Ως που δεν πήγαινε άλλο και άρχισα ψυχοθεραπεία εδώ και 1,5 χρόνο και είμαι πολύ καλύτερα. Μπράβο αγάπη μου. Ο Μεσσίας αυτός που θα με σώσει, Ξέρω πλέον ότι θα έρθει από μέσα. Μπράβο, γε. Yeah. Μπράβο. Δεν θα έρθει κανένα αόρατο χέρι να με μετακινήσει. Μπράβο. Τέλος, θέλω να δώσω ένα μήνυμα προς τους άνδρες. Συγγνώμη, κορίτσια, γράφει στην παρένθεση. Που αυτή η κοινωνία μας θέλει άντρακλες και γαμνιάδες και δυνατούς. Που μπορούμε τα πάντα με αποτέλεσμα όταν έχουμε ανάγκη από βοήθεια να μην τη ζητάμε. Μιλήστε για αυτά που σας βαραίνουν και ζητήστε βοήθεια. Σας φιλώ όλους, γλυκά και ταπεινά, καλή δύναμη και καλή ελευθερία. Είναι... Είσαι εξαιρετικός και σε αγαπώ πολύ. Είσαι υπέροχο. Δεν έχεις μόνο το σωστό Instagram. <laughs> έχεις και μια πολύ όμορφη ψυχή και καρδιά. Σ' αγαπάμε. Είδατε. Υπάρχουν και καλοί άνδρες, είδετε.